Να ξεκινήσουμε το σεμινάριο γιατί η ώρα περνάει. Περνάει και η ώρα και θέλετε να φύγετε. Λοιπόν, καταρχήν ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Ζέλικο που ήρθε και μας τίμησε με την παρουσία του για άλλη μια φορά. Thank you, Mr. Ζέλικο. Να ευχαριστήσω τους εκτροφείς που φέρανε δουλειά, που βοηθήσανε. Έχετε από πέρα. Ναι, εσύ βοηθάς κάθε φορά. Εντάξει, εγώ ήθελα να πω και δύο λόγια για την κατάσταση γενικότερα. Όχι σαν τον δικό μας τον διαβολό, και στον άλλον. Εντάξει, το ξαναλέω για άλλη μια φορά, η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλους. Αλλά το Μαλινουά, έτσι, είναι ένα καλαρίνι, έτσι. Συστήσαμε ένα σύλλογο για το καλαρίνι, αλλά μερικές φορές μου φαίνεται ότι το θεωρούν οι εκτροφείς είναι, ναι, μόνο για τον εαυτό τους. Ορισμένοι. Τέλος πάντων. Όχι, δεν το λέω από κακία. Το λέω, εντάξει, τα προβλήματα είναι πολλά για όλους. Θεωρώ ότι χωρίς σύλλογο και χωρίς εκτροφείς να έρχονται, να βοηθάνε, να συμμετέχουν κτλ. Αυτό είναι το θέμα. Το Μαλινό δηλαδή μπορεί και να σβήσει. Όπως πολύ καλά το ξέρετε και στο Βέλγιο έχουν αυτή την ανησυχία, γιατί κανένας σε νεαρή ηλικία δεν ασχολείται πλέον με το Μαλινουά. Εκεί φθήνει. Αυτά ακούμε και από τους εκτροφείς εκεί, τους Βέλγους. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, πιστεύω ότι θα διατηρηθούμε σε καλά επίπεδα. Ζητάμε και την συμμετοχή των καινούριων μελών. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος ήταν καινούριο μέλος και βοήθησε πάρα πολύ, ήθελε να μάθει τη διαδικασία. Και νομίζω ότι και οι υπόλοιποι. Τα νέα μέλη, το έχουμε ξαναπεί, πρέπει να βοηθούνται από τους παλιότερους εκτροφείς, όσο μπορούν. Για να συνεχιστεί, εάν θέλουμε να συνεχιστεί, αυτό που λέγεται. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Παναγιώτη τον Παλάδο, ο οποίος λείπει. Δυστυχώς, από ό,τι ξέρετε, περισσότεροι τα εγκατέλειψε εντελώς, γιατί δεν αντέχει άλλο αυτό το μισή χρονιά και μισή εκτροφή, μισή διδασκαλία. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να φτιάξουν τα πράγματα όσον αφορά την παρουσία του εδώ και να ξαναξεκινήσει. Να πω επίσης ότι τον Ιανουάριο έχουμε ακόμα ένα διαγωνισμό πριν τον Πανελλήνιο με τον Παλιώτη, με τον Ανδρέα τον Πανόπινο. Πόσες πέσεις? 14. Στις 13 νομίζω. Θα ανακοινωθείτε από το site, θα ανακοινωθείτε στο site του, Και μετά είναι ο Πανελλήνιος, ο διαγωνισμός που είναι του ESEN, στον ίδιο χώρο. Φαντάζομαι ότι εκεί τα πουλιά θα είναι έτοιμα. Άμα δεν είναι εκεί έτοιμα, χαίρετε. Ναι, και παρόλο ότι ο Παναγιώτης ο Γρηγοριάδης, που η μητέρα πέθανε δυστυχώς και λείπει απόψε που έχει πάρει και τα περισσότερα γήπεδα, είχε και φανταστικά πουλιά. Ενώ είπε ότι τα πουλιά μπορεί να είναι πολλά και μπορεί να περιοριστεί, ο κύριος Ζέλικο μου είπε ότι θα τα καταφέρουν με τον κορ και 450 να φτάσουν τα πουλιά, δηλαδή θα τα καταφέρουν. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να προσέλθετε, γιατί τα πουλιά πρέπει να διαγωνίζονται. Όλοι πιστοί. Να, ο Μίστερ Ζέλικο. Η σύστερα λέξη που έχουν σε εσάντη. Firstly, I wish to thank you for everything. As always, I feel nice here in Athens, and everything was okay. When we talk about birds, I hear some good birds, but unfortunately not completely good. First time I put... Μας ευχαρίστησε. Έτσι και λέει ότι εδώ στην Αθήνα είναι πάντα καλά, περνάει και όλα είναι καλά. Και πρώτη φορά είμαστε. Άκουσε, λέει, αρκετά καλά πουλιά, αλλά όχι εντελώς καλά. Ολοκληρωμένα. Ολοκληρωμένα. Yes, and also, first time I put 10 points clock this year. Πρώτη φορά έβαλε 10 clock. Πρώτη φορά έβαλε 10 clock. Πρώτη φορά έβαλε 10 clock. I hope they will already listen 10 points clock. Ελπίζει λίγο το να τα ακούσουμε. Θα ακούσουμε τις δύο τετράδες. Ο κ. Πελεμίδας που έχει την πρώτη στάμπη, που τα πήρε τα πουλιά γιατί έπρεπε να φύγει.
πήρε και το κύπελλο. Α, το πήρε μαζί το κύπελλο. Και εγώ είχα ζητήσει από τον κύριο Σέλιγκο να πει κάποια πράγματα για τα πληγά. Θα έρθει όμως τον Ιανουάριο πάλι με τον κύριο Κόρτς. Η μόνη παρατήρηση που ήθελα να πω, είχε ο κύριος Μπελεπούλιας την προηγούμενη φορά μια απορία. Είχε εκφράσει και έγινε μια μικρή παρεξήγηση. Για τον Ιντρού. Κατάφερα και ρώτησα τον Πανόπουλο με τον Νίκο Γκαρά. Ο Πανόπουλος, ο Ανδρέας Πανόπουλος θυμόταν το πουλί και μου είπε το ίδιο που είπε και ο κ. Ζέλικο. Το Ιντρούκ, η εντύπωση, είναι βαθμός του κριτή. Είναι στο κριτή κίνδυνο. Στην κρίση του κριτή. Και το βάζει για να βοηθήσει τον εκτροφέα να προσέξει αυτό το πουλί. Ο Ανδρέας λοιπόν μου είπε το εξής, ότι το συγκεκριμένο πουλί που είχε 84 βαθμούς, γι' αυτό το είπε ο Πελεγούλιας, που είχε 84 βαθμούς, ήταν πίσω το πουλί, αλλά είχε πάρα πολύ καλά στοιχεία και του άρεσε και το βάζει. Το βαθμός αυτός μπαίνει για να δώσει εκτροφές ιδιαίτερη έμφαση στο πουλί αυτό. Δεν υπάρχουν αυτές οι λεπτομέρειες, δηλαδή δεν υπάρχει τηλεόραση, δεν υπάρχει. Και κάποιος εκτροφέας παίρνει τη σκίσο στο χέρι και θέλει να δει ποια πουλιά θα είναι να τα προσέξει. Λοιπόν, αυτό το σκοπό έχει η εντύπωση. Τι εντύπωση κάνει στον κριτή. Και είναι στον κριτή την ευκαιρία να βάλει ένα βαθμό ακόμα και κάτω από τον κάτω. Όταν το πουλί έχει κάτω από τον You want something else to say about the voices, the role, the joke. Εγώ παρατήρησα παιδιά που τα πουλιά δεν έχουν ρόλο, δηλαδή... Πολλά πουλιά δεν έχουν ρόλο. Πολλά πουλιά δεν έχουν ρόλο, δικιά μου το παρατήρηση. Και ο... I wish only to say one thing, it's depending on our clock. Last, maybe 10-15 years, almost all breeder look only on clock. Τα τελευταία 10 χρόνια λέω όλοι οι τροφείς κοιτάνε και ψάχνουν μόνο την Glock. And the final result is that we have that we lose a lot of voices. Και το αποτέλεσμα είναι λέει, να χάνονται πάρα πολλές φωνές. Almost broken. Yes, now we have birds with a good clock, 8, 9, almost 10 point clock, but without or very, with very poor ball, roll, startone, broken, etc. Βγάζουν λέει δουλειά με 7, 8, μέχρι και 10 κλοκ, αλλά οι υπόλοιπες φωνές είναι πάρα πολύ φτωχές. Γιατί υπήρχε και ο Τζόκερ. Μόνο Τζόκερ. 15 years ago, it's not, it was not so big problem to find the bird with, let's say, 6 clock, 5 ball, 4 roll. Ήταν πριν από μερικά χρόνια, δεν ήταν δύσκολο να βρούμε ένα πουλί με 6-5-4. But now, I think it's also almost impossible. Τώρα είναι σχεδόν αδύνατο να βρούμε τέτοιο πουλί. And I think breeders must pay more attention, not only on clock, but also on other voices. Και ότι οι τροφείς πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή, όχι μόνο στην κλοκ, αλλά και στις υπόλοιπες φωνές. Μια ερώτηση. Πέρυσι μου συνέβη σε τετράδα. Πήγα σε 4 μου. Στους 2 πήραν οι μπολ, στους 2 πήραν οι ρόλ τα πουλιά. Που έγινε. Δεν πήραν στη μία μπολ και πήραν ρόλ και στην άλλη δεν πήραν ρόλ και μέρα. 4 συνεχόμενους διαγωνισμούς. Σε 2 έχουν ρόλ σε τα ίδια πουλιά μου. Η ίδια συνήθιση. The two first they have ball, the two last have roll, but no ball. How can it's possible. It's possible because sometimes birds change. Also, it's possible they start on beginning season with clock, and after some time they lose clock and go clock go to ball, and also it's possible. Είναι λέει να το γιατί τα πουλιά αλλάζουν, είναι ότι γίνεται λίγο από την κλοκ. Από την κλοκ λέει είναι αρκετά πουλιά λέει, που ξεκινάνε παράδειγμα από κλοκ και καταλήγουν μετά από λίγο καιρό να είναι μπολ αυτό. Αυτό το ζητήσαμε. Πολλά πιθανόν. Το καλό το πουλί αυτό που ήθελε πέντε ο τέτοιος, το φεραφέντε δεν είχε μπολ καθόλου, που είχε 5 μπολ. Είχε μπολ. Μετά από ένα χρόνο έχασε την μπολ, τελείωσε. Άξιζε σε ποσότητα, όχι καλύτερη, απλά περισσότερες φορές. Χτυπάει την κλόκα, αλλά μπορεί
Πήγε περίπατο. Ναι, επίσης συζητήσαμε κάτι μεταξύ μας για το θέμα των... Να πω και εγώ κάτι για το θέμα των φωνών όσον αφορά το αίμα του πουλιού. Δηλαδή, πήρε ένα πουλί δικό μου με σταλτόνι πέρσι που το έστειλα, γιατί ήθελε να βάλει σταλτόνι στο κοπάδι μου, και από τα 37-38 πουλιά που είχε, μόνο τα 3 πήραν σταλτόνι. Όπως και εγώ φέτος την πάτησα με την Πολ, που έβαλα ένα πολύ καλό πουλί σε Πολ, έτσι, και τα πουλιά ενώ στην αρχή λέγανε στην κλούβα, αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουν 3-4 πουλιά που την έχουν κρατήσει. Δεν την είχαν στο αίμα τους. Αυτό δηλαδή είναι αιματικό. Ναι, το ένα το ζευγάρι ας πούμε που μου έδωσε τα πουλιά τα καλά, η μάνα δεν ξέρω γιατί ήταν από τον Γιάννη, δεν ξέρω, μπορώ να ξέρω πώς προέρχεται, αλλά ο πατέρας ήταν 9, 2 φορές 9, παύλα, παύλα. Δηλαδή δεν είχε ούτε μπόλ ούτε ρόλο. Τα πουλιά δεν είπαν πολύ. Δηλαδή... Έχουν μία περαστική, αλλά είναι πολύ μεταλλική. Η μάνα αυτού. Η μάνα δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Είναι κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να πείτε κάτι. Όχι, αυτό που είχα. Εγώ πιστεύω πάντως ότι ένα πολύ καλό μαλλίνουα μπορεί να πει και τις τρεις μεροφωνές χωρίς να τις χάσει ποτέ σου. Απλά είναι θέμα ζευγαρώματος. Αυτά τα πουλιά όμως είναι μειονότητες, είναι λίγα. Είναι λίγα, αυτά κάνουμε. Αυτά δημιουργούμε. Γι' αυτό είναι μαλλίνουα. Ωραία. Εγώ να πω ότι η αρμονία έχει μόνο ένα. Έτσι. Μόνο μία στάμ, κύριε αρμονία. Εμένα, η δικιά μου. Αρμονία, only one στάμ. Αρμονία. Και ήταν ο Κουτάκης, ο Μητάκης. Επίσης και το... Είμαι στο διαβολή, είμαι στο σημεράκι. Αυτή η παρατήρηση προέρχεται από πολλούς μας κάποιους στην Κύπρο. Μπερδεύουμε εμείς οι ίδιοι τα πουλιά. Λέει, όταν έχουμε λέει, πολλούς, πολλά αδέρφια στην τετράδα, τότε είναι πιο εύκολο να πάρουμε βαθμούς στην αρμονία. Two of them is brothers. What about the teachers? If you have different teachers, you confuse. Yes, if you have different teachers, then your let's say what is confusion. No harm. Λέω να χρησιμοποιούμε λέει διαφορετικούς πολλούς δασκάλους, γιατί είναι διαφορετικοί μεταξύ τους. Δεν δύσκολα δημιουργείται ένα στο πουλί και δεν έχω αρμονία. Δεν είναι φαλή. Το fusion είναι μπέρδεμα. Δηλαδή, αν βάζεις ένα πουλί, παράδειγμα, τον Τζάκι Μπόρ έχει καλό. Έχεις ένα δάσκολο, ο Γιάνσεν με κλοκ καλό. Τα πουλιά μπερδεύεται, γιατί τα κάτι φωνές έχει όλος διαφορετικός, το άλλο διαφορετικός. Και το παίρνω το πιο εύκολο. Εσύ μπορεί να θέλεις το Γιάνσεν, όμως δεν θα μπορείς να πάρεις το Γιάνσεν. Πρέπει να είναι ίδιο, δύο πουλιά από ίδιο δηλαδή. Ή Γιάνσεν τα βάλεις ή Τζάκι τα βάλεις. Ή Παλάκη. Μπορείς να βάλεις δύο διαφορετικούς, αυτό το ξέρεις. Εντάξει, ή Γιάνσεν, ή Τζάκι, ή Παλάτο. Το έχουμε πει, χρησιμοποιούμε, δασκάλους προσπαθούμε. Δηλαδή, αν βρίσκουμε, μπορούμε, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι δεν βρίσκεις πάντα δύο ιδανικούς δασκάλους ή τρεις. Προσπαθούμε να δούμε μια δυσκολία. Για ρώτησε τον Ζεμπουργό. Πες ότι είναι ένας εκτροφέας, ο οποίος δεν έχει καθόλου δάσκαλο. Και έχει... Πες του ψοφίσανε δασκάλι, ρε παιδί μου. Έχει καλά αίματα. Ναι. Έχει από καλά αίματα. Από μόνο τους τις φωνές θα πάρουν. Τι απόδοση μπορεί να πάρουν. Τι θα πάρουν. Μπράβο, πες τώρα, μπράβο, καλά κάνει. Σωστό. Λοιπόν, στην ερώτηση του Δημήτρη, λέει ο Ζεμπουργό, ότι το μαλλινάλι μπορούμε να το παρομοιάσουμε όπως με τα κόκκινα καναρίνια. Τα κόκκινα καναρίνια δεν έχουν στο αίμα τους το κόκκινο, αλλά αν στην κατάλληλη στιγμή δεν τους δώσεις τη βιταμίνη, τη σωστή, δεν πρόκειται κόκκινα να γίνουν ποτέ σωστά κόκκινα. Ναι. Έτσι λέει είναι και το μαλλινά. Έχει στο αίμα του τη δυνατότητα να πει κάποιες φωνές, αλλά αν στην κατάλληλη στιγμή δεν τον καθοδηγήσει ένας δάσκαλος, ποτέ δεν θα έχεις ένα ολοκληρωμένο μαλλινά. Μάλιστα. Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια ερώτηση, κάναμε. Only hearts can not need a teacher. Τα hearts δεν χρειάζονται δάσκαλο.